Εν τη ευσήμωτα αυτή η μέρα καθηναιορτάζουμε εν τη του ενδόξου πεζικού της πατρίδος ημών λαμπράν επέτειον. Εν το στρατοπέδο τούτο και δόρισε ο Θεός την δύναμή σου και την χάρη σου και επί τους ηγήτωρας του στρατεύματος και επί πάντα στους αξιωματικούς και τους οπλίτες της μονάδος ταύτης, όπως αξίως και ευόργος επιτελούντας τα προς την πατρίδα καθήκοντα. Επί σε δε ελπικότες του ζώντη Θεό, σύ παρακατατιθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα. Πρεσβείες της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, το Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και πάντων σου των Αγίων. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στην Καπαδοκία το 270 μετά Χριστόν από πλούσιους και επιφανείς γονείς. Σε νεαρή ηλικία κατατάχθηκε στο Ρωμαϊκό στρατό επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού και χάρη στα εξαιρετικά προσόντα και τη μόρφωσή του ανήλθε γρήγορα στο βαθμό του χιλιάρχου. Η πίστη του στον Χριστό και η γενναία υπεράσπιση των χριστιανών τον φέρουν σε σύγκρουση με τον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα, του οποίου τις υποσχέσεις για ύπατα αξιώματα, τις υποδείξεις και συστάσεις, αλλά και τις απειλές περιφρονεί. Δεν δέχεται να απαρνηθεί τη χριστιανική του πίστη και γι' αυτό βρίσκει μαρτυρικό τέλος. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και τον χαρακτήρισε τροπεοφόρο, μεγαλομάρτυρα, ελευθερωτή των εχμαλώτων και υπερασπιστή των πτωχών και των αδυνάτων. Ακτινοβόλο σύμβολο διαχρονικής ανδρείας, γενναιότητας, μεγαλοψυχίας, αγωνιστικότητας και ακατάβητης πίστης, ο Άγιος Γεώργιος καθιερώνει τον στροσάτη του στρατού μας. Κατάφθασε Στεφάνο, αποδικητή τετάρχης μεραρχίας Πελοποννήσου, συνταγματάρχη πεζικού κύριου Μελέκου Μάρτου. Γιορτάζουμε σήμερα τον προστάτη του στρατού μας, τον μεγαλομάρτυρα και τροπεοφόρο Άγιο Γεώργιο. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στην Καπαδοκία το 270 μετά Χριστόν επί αυτοκρατορίας Διοκλητιανού. Υπηρέτησε στο Ρωμαϊκό στρατό και λόγω των εξαιρετικών του προσόντων ανήλθε μέχρι τον βαθμό του χιλιάρχου. Η πίστη του στον χριστιανισμό και η εμμηνή του στις χριστιανικές ιδέες και η θέση που είχε ενάντια στους διωγμούς των χριστιανών επί αυτοκρατορίας του ειδωλολάτρη αυτοκράτορα, το ρέφαινα σε ρήξη με αυτόν και παρά τα αξιώματα τα οποία του είχε τάξει, δεν απαρνήθηκε το χριστιανισμό, γι' αυτό βασανίστηκε και στο τέλος τον αποκεφάλισε περίπου το 303 μετά Χριστόν. Η Εκκλησία μας τον ανέδειξε στο Πάνθιον των Αγίων και ο στρατός μας τον επέλεξε ως προστάτη και η μορφή του κοσμεί τις πολεμικές σημαίες των μονάδων του στρατού μας. Ήθελα επί τη ευκαιρία να πω χρόνια πολλά σε όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Μεραρχίας και όλων των μονάδων της περιοχής ευθύνης της, να μας έχει καλά ο Άγιος, να είμαστε υπό την προστασία του και να έχουμε τη δύναμη, ώστε να φέρουμε σε πλήρη την αποστολή μας, που είναι η εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στο ιστορικό και ηρωικό στρατόπεδο του 11ου Συντάγματος, ενός συντάγματος το οποίο έχει πραγματικά γράψει λαμπρή ιστορία στην ιστορία της χώρας μας. Ήρθαμε εδώ για να γιορτάσουμε μαζί με το στρατό μας την γιορτή του Αγίου Γεωργίου, του προστάτου των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουμε χρόνια πολλά σε όλους τους ένστολους, σε όλα τα παιδιά, τους φαντάρους μας που υπηρετούν και χρόνια πολλά σε όλους τους πολίτες.